φίλες μου, είμαστε έξω από τα Γιάννενα τώρα αυτή τη στιγμή και πάμε προς Πάργα. Θα μείνουμε εκεί πέρα μια εβδομάδα. Επιτέλους φτάσαμε μετά από 6 ώρες, πραγματικά έχει πιαστεί όλο μου το σώμα. Έχω υδρώσει, έχω πεθάνει μέσα στο αυτοκίνητο. Και η παρέα μου εδώ φυσικά. Και έχουμε φτάσει στη Πάργα και τώρα θα ψάξουμε για τα δωμάτια μας. Μόλις έφτασα στο δωμάτιό μου, πραγματικά που παιδιά στάζω τη ζέστη με αυτή. Όταν είμαι Σουηδία, λέω Θεέ μου, θέλω ζέστη και τώρα που είμαι στη ζέστη λέω τι ζέστη είναι αυτή. Το δωμάτιο είναι πραγματικά υπέροχο, να σας το δείξω. Έχει αυτό το τέλειο πίνακα. Μπλε παράθυρα, γενικά έτσι κόκκινο χρώμα. Και έχει αυτό εδώ πέρα το παλιό κλασικό στυλ κάπως και συνδυάζει και λίγο μοντέρνο. Είναι έτσι, έχει και τέλειο boudoir, μου αρέσει πάρα πολύ. Και εκεί είμαι εγώ, γεια! Και αυτή είναι η θέα από το μπαλκόνι. Δεν έχουμε θάλασσα για θέα, έχουμε γήπεδο, αλλά δεν πειράζει. Μάτια παρεμπιπτόντως λέγονται Antigone Apartments και σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει, πάρα πολύ όμορφο. Καλημέρα! Ξέρω μου βλέπετε σε άθλια κατάσταση, γιατί να κάνουμε διακοπές είμαστε, δεν πειράζει. Λοιπόν, κάθομαι, πίνω το καφεδάκι μου εδώ πέρα στο μπαλκόνι. Βλέπετε εδώ πέρα. Εχθές δεν τράβηξα vlog, γιατί ήμασταν πάρα πολύ κουρασμένοι. Το βράδυ βγήκαμε, φάγαμε, κάναμε μια βόλτα. Είναι πανέμορφα εδώ πέρα, πανέμορφα, θα σας τα δείξω και στην πορεία. Κάναμε και μπάνιο στη θάλασσα. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram και στο Facebook το ξέρετε ήδη. Και θα τραβήξω πιο μετά. Φιλάκια! Στο κέντρο της Πάργας και πηγαίνουμε βόλτα, έχει πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε εδώ στο πεζόδρομο. Το μόνο που μου τις πάει εδώ, όλα είναι τέλεια πραγματικά, αλλά το μόνο που μου τις πάει είναι ότι ακούω σουηδικά δίπλα μου. Έχει πάρα πολλούς Σουηδούς εδώ πέρα, δεν θέλω να ακούω άλλο σουηδικά, δεν θέλω. Απολαύστε τη θέα όμως τώρα. Σε αυτό το μαγαζί φάγαμε χθες και έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό και είναι και οικονομικά και γενικά εδώ στην Πάργα δεν είναι πάρα πολύ ακριβά ούτε οι καφέδες ούτε τα φαγητά, είναι συλλογικές τιμές. Εκεί πάνω ψηλά βλέπουμε το κάστρο. Ελπίζω να το διακρίνετε. Είναι και νύχτα τώρα, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Εκεί πάνω μπορείτε να πάτε να πιείτε ποτό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και ονομάζεται Βεράντα. Και έχει πάρα πολύ ωραία θέα. Αρέσει πολύ είναι τα στενάκια που έχει με τα μαγαζιά, είναι πανέμορφα.
Τώρα ανεβαίνουμε προς το κάστρο και έχει πάρα πολλές σκάλες. Από μένα, από σένα. Και μέχρι στιγμής έχουμε ανέβει αρκετά πολύ. Και ναι, φτάσαμε επιτέλους, ανεβήκαμε όλες τις σκάλες. Ήτανε πάρα πολλές. Αυτά κάνει το παιδιά το τσιγάρο, αν καπνίζετε, κόψτε το αν μπορείτε. Και δείτε τι καταπληκτική θέα έχει από εδώ πάνω. Καλημέρα, τι μου κάνετε, σήμερα είναι μια άλλη μέρα, είναι Τρίτη, δεν θυμάμαι ημερομηνία, έχω χάσει τις ημερομηνίες να ξέρετε και θα πάμε σήμερα στα Σίβωτα, σε μια περιοχή όπου μου την πρότεινε η φίλη μου η Νατάσα. Θα κάνω και για σένα βουτιά Νατάσα, αλλά και για όλους εσάς. Το ξέρω, είμαι χάλια, αλλά πραγματικά παιδιά, εγώ όταν πάω θάλασσα θέλω να είμαι άνετη ρε παιδί μου, δεν θέλω ούτε make-up πάνω μου, ούτε τίποτα, γιατί σε θαλίσσα υδρώνεις, βρέχεσαι και τα λοιπά και τα λοιπά, και έτσι θέλω να είμαι έτσι. Εν τω μεταξύ το δέρμα μου κάτι έχει πάθει πραγματικά, έχω βγάλει πάρα πολύ κοκκινίλ, έχουν εμφανιστεί οι φακίδες, είμαι σε άθλια κατάσταση, δεν με νοιάζει. Και ελπίζω να είστε κι εσείς έτσι, να μην σκέφτεστε το πώς θα είστε στην παραλία και όλα αυτά, γιατί στην παραλία πρέπει να είμαστε πάρα πολύ άνετοι. Τώρα περιμένω την παρέα μου, έχουν πάει για να φέρουν να φάμε. Εγώ δεν πήγα γιατί ήθελα να τραβήξω λίγο vlog. Λοιπόν, κορίτσια μου, να σας πω κάτι για να μην το ξεχάσω πάλι. Περιμένω να βγάλω τα γυαλιά. Πολλές από εσάς μου στέλνετε μηνύματα και με ρωτάτε πώς είναι στη Σουηδία και πώς περνάμε εκεί και γενικά πράγματα για τη ζωή. Πάρα πολλές ερωτήσεις για τα φαγητά, γενικά για όλα. Αν θέλετε να κάνω ένα σχετικό βίντεο που να απαντάω στις ερωτήσεις σας, αφήστε κάτω από αυτό το βίντεο τις ερωτήσεις για να τις απαντήσω σε κάποιο άλλο βίντεο. Βρήκα ωραία θέα και κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο για να σας τη δείξω. Απολαύστε. Σήμερα, ημερομηνία δεν θυμάμαι, Παρασκευή φεύγουμε πάντως. Μόλις ήρθαμε στη Λούτσα, παιδιά, είναι υπέροχη η παραλία αυτή, πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Καταρχήν, είναι μόνο άμμος κάτω, αν δείτε. Σε όλες τις υπόλοιπες παραλίες που έχουμε πάει, είχε πέτρες και πονούσαν τόσο πολύ τα πόδια μου από τις πέτρες, δεν μπορούσα να περπατήσω. Και τώρα χάρηκα τόσο πολύ που είδα άμμο επιτέλους και είναι υπέροχη. Η παραλία είναι πελώρια, τεράστια. Τι είπες αγάπη μου? Δύο. Ευχαριστώ ψυχή μου. Πολλά ζωλιά φόλια μου. Σ' αρέσει. Ναι. Ευχαριστώ. Και εσύ είσαι πολύ όμορφη. Μόλις ήρθε ένα κοριτσάκι και μου λέει είσαι πολύ όμορφη. Φορώς πάρα πολύ ωραίο, όμορφο φόρεμα. Σας το δείξω κιόλας, δεν είναι φόρεμα. Είναι μια φούστα, δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται. Και αυτά, μετά θα πάμε στις πηγές του Αρχαίροντα και θα σας πάρω εκεί μαζί μου, γι' αυτό πήρα και την κάμερα σήμερα πιο πολύ, για να σας πάρω εκεί πέρα μαζί μου και θα τα πούμε εκεί, φιλάκια!
Μόλις φτάσαμε στις πηγές του Αχαίροντα, παιδιά, είναι τόσο καταπληκτικό αυτό το μέρος, πραγματικά. Δείτε εδώ πέρα. Απολαύστε. Είναι τόσο όμορφη η Ελλάδα. Γιατί να μην μπορώ να μείνω για πάντα εδώ. Ελπίζω να αλλάξουν κάποια στιγμή τα πράγματα και να το καταφέρω. Δείτε. Δεν ξέρω αν θα προσπαθήσω να βάλω τα πόδια μου μέσα. Να το προσπαθήσω, λέτε. Δεν ξέρω, να το κάνω για σας. Πρέπει να είναι πάρα πολύ παγωμένα. Δεν είναι τόσο κρύο όσο το περίμενα. Αλλά για να μπεις ολόκληρος εδώ πέρα, πάρα πολύ δύσκολο. Όσο κάθομαι μέσα στο νερό, τα πόδια μου αρχίζουν και μου βιάζουν. Λοιπόν, θα σας πάρω μαζί μου σε μια βόλτα που θα κάνουμε με τη βάρκα εδώ πέρα στις πηγές στα Χαίροντα. Δεν το έχω ξανακάνει και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Μπορεί να είναι κάτι απλό, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά εδώ πέρα. Και μετά θα το σκεφτώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται από εδώ. Έχει ένα σκηνή εκεί πέρα πάνω. Και σκέφτομαι να είναι. Δεν ξέρω. Δεν θα το δείξω. Οπότε θα με δείτε σε λίγο πάνω στη βάρκα. Βάρκα και κάνουμε κουπί. Πάμε λίγο μπροστά. Παιδιά, είναι υπέροχα. Κάτσε λίγο πιο δεξιά, έτσι, πολύ αριστά. Οπ, μην κάνεις ανάποδο, πάμε λίγο μπροστά, κουπί όλοι μαζί μπροστά. Πάμε. Μπράβο, thank you. Πάμε όλοι μαζί προς τα κουφή. Έχω εδώ μαζί μου τον κύριο Σταύρο Τριάντη, ο οποίος μπορεί να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε όταν ερχόμαστε εδώ πέρα στις πηγές του Αχαίροντα. Καλώς ήρθατε και στο ποτάμι, στον ποταμό μας εδώ στον Αχαίροντα. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες δραστηριότητες, είναι παντελώς για αρχάριους και θα συνοδευτικά από εμάς. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με ράφινγκ. Όλοι μαζί παρέα μέσα, με τον οδηγό μας, με τις εντολές του, κουπί. Θα κατέβουμε 2,5 χιλιόμετρα διαδρομή σε ποτάμι και θα επιστρέφουμε εμείς με λεωφορείο δικό μας εδώ. Συνεχίζουμε μετά η πασία. Πάλι για αρχάριους, πάλι συνοδευτικά από εμάς. Κάθε άλογο θα έχει ένα συνοδό από δίπλα. Η διαδρομή μας είναι στο βουνό, στο δάσος και επιστρέφουμε μέσα από το ποτάμι. Για τους πιο τολμηρούς και να ανέβει λίγο η ένταση, μπορούμε να κάνουμε και τον αέριο πέρασμα. Ενώ είμαστε με μάτες κρίκους, ενωδένουμε στο κάστρο και μια τριλίτρα μέσα στο ποτάμι μας. Θα σταματάμε εμείς. Όλα αυτά εδώ στο ποταμό στον Αχαίροντα, ο οποίος είναι ιδανικός για να περπατήσετε κιόλας επάνω, να πάτε στις πηγές, να δείτε το παράκι μας, αξίζει. Μπορείτε να περπατήσετε μέσα στο νερό και μία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Μόλις φτάσαμε σπίτι από τις διακοπές, τελειώσαμε οι διακοπές. Είμαι λίγο λυπημένη, γιατί τώρα ξανά διακοπές του χρόνου στη θάλασσα. Ήτανε πάρα πολύ ωραία πραγματικά. Σας το προτείνω να πάτε στη Πάργα. Είναι τέλειο μέρος, τέλειο. Είναι ένα από τα πιο ρομαντικά μέρη που έχω πάει ποτέ. Πραγματικά αξίζει να πάτε και να επισκεφτείτε αυτό το μέρος. Και από τη μέση ήταν πάρα πολύ καλά όλα, δηλαδή και στη παραλία και για φαγητό. Γενικά ό,τι είχε να κάνει με φαγητό και με την παραλία, οι τιμές ήταν πάρα πολύ καλές. Τα μαγαζιά τους ήταν λίγο ακριβά, αλλά εντάξει, όταν πάμε διακοπές, εντάξει, θα πάρουμε και κάτι, κάποιο δωράκι, κάτι για μας. Αλλά κατά τα άλλα οι τιμές ήταν πάρα πολύ καλές.
φανταστικό μέρος, θα το λέω συνέχεια. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το vlog και αυτά, νομίζω δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αφήστε μου τα σχόλια σας από κάτω, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like στο βίντεο αν σας άρεσε και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Φιλά και πολλά! Γεια σας!